βοηθός. Αυτά. Σε ευχαριστώ, ρε Αποστόλη. Καλό μεσημέρι να έχεις. Να είστε καλά, γεια. Παρακαλώ. Καλησπέρα, πίλε μου, Γρηγόρη. Έλα, ρε Αυγολέ, μόνο να πούμε. Δεν μου λένε, Γρηγόρη, τι σου είπε, 7 πυλώνες έχει δημοκρατία. Έτσι είπε, ναι. Και η Νάνη 7 ήταν. Και 7 πηγές ήταν του Παράω. Όλα σε 7. Εγώ θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση σε εσένα και σε όλους τους ακροατές. Εγώ υπήρξα αναπτυκός. Όταν ανοίξω τώρα ένα οδοντιατρίο, θα έρθει να σου πάρω το δόντι να σου φραγίσω. Μπορεί να έρθω επειδή είμαστε φίλοι. Λέω, τώρα μιλάμε σοβαρά, θα έρθει ποτέ. Τότε πώς βάλανε τον οδοντία του Σιλιανίδη Υπουργό Κρίσεων και τον είχε η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι για να γελάς. Είναι για να γελάς. Είναι για να γελάς πραγματικά. Ο οδοντία του και μου τον βάλανε να πούμε Υπουργό πού. Εδώ πέρα, βάλαν δικηγόρο Υπουργό Υγείας, ρε Αυγολέμονε, τι να λέμε τώρα. Δηλαδή αυτός, άσον τώρα αυτόν, αυτός και μόνο που προσκύνησε εκεί που ξέρει να πούμε και ζήταγε συγγνώμη, ξεφτύλησε να πούμε τον πατέρα, τον πατέρα του ίδια μούρια, γιατί για αυτός τι ωραία τα πάει ο γιος μου λέει και ο Μητσοτάκης. Τώρα το γύρισε το σκηνικό. Όλα αυτά, όλοι αυτοί και οι τρεις αυτοί, είναι να είχαμε να λέγαμε και να είχαμε να πούμε όπως το ξαναπεί. Δικηγόρο του πω παλαβορίζει, καθόλου να βγει να μιλήσει, να πει τίποτα. Ο άλλος, η εθνική αυτή, η Αττική Οδός, ποιον έχει δικηγόρο, η Ολλανδική εταιρεία, το γραφείο του κύριου Δέντια, θα πάρουν τα 80 εκατομμύρια. Έτσι, χωρίς κάποτε ήταν δικηγόρο του Φλόρου. Και γλίτωσε και την πλάκη, γλίτωσε και τα 350 εκατομμύρια με την έργα που έκλεψε. Μίλησε κανείς. Και να σου πω γιατί να ήθελα σήμερα να σου πω να πούμε και την ανάλυση που έκανα σε γιατί στις εκλογές να είμαι ο Τσίπρας. Γιατί? Γιατί τα έχουν κάνει τα τσιμιτσικότσι με τον Άνατο Μητσοτάκη. Γιατί είναι και το όνομα. Γιατί όσο τα καθίσουν επάνω ξέρουν ότι καταραίουν. Ό,τι προλάβουμε τώρα να μαζέψουμε τους ψήφους ανεβάζουμε και το Ναδρουλάκι παραμύρι για να κυβερνήσουμε εμείς. Σωστό, συμφωνώ στην ιδέα αυτή. Συμφωνώ. Είναι οι ίδιοι όλοι μαζί να συγκυβερνήσουν, να πάρουν, να ξεπουλήσουν ό,τι έμεινε, να μην αφήσουν τίποτα όρθιο και να φύγουν. Όχι, φίλε, άμα του αφήσουμε κυβερνήσουμε κανένα εξάμεινο, ακόμα θα πάμε από 5% και 10-15% θα κάνουμε. Δεν βγαίνει μετά το παραμύθι, δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει μετά το παραμύθι. Ακριβώς, γι' αυτό σου λέει τώρα ότι προλάβουμε. Βλέπω μέχρι την άνοιξη να έχουμε εκλογές. Για τώρα τα παραμύθια τώρα του Τσίπρα και καλά, σου πήγε στην Βουλή και ούλιαζε και φώναζε. Και από κάτω μα το λέει και η λέξη, ρε παιδί μου. Αν αναγραμματίσει τη λέξη Μητσοτάκη, τη βγάζει τα τσιμίτσι κότσι. Α, του τα λέω. Περίμενε, περίμενε. Τελευταία ερώτηση έχω και αποχαιρετά μετά. Ακού. Έλα. Το Γιώργο χθε πώ τον είδε, ρε εσύ. Καλό. Καλό, δυνατό παίκτη. Γιατί δεν έχω διάρκωμα να παίζει, πώς μου είναι δυνατός παίκτης. Στο λέω εγώ είναι δυνατός παίκτης. Θα κανονίσουμε να έρθουμε να σε βρούμε κάτω στην Αθήνα. Ναι. Η Απόκα πρέπει να είναι δυνατός, γιατί τον βλέπω ότι είναι λιγομήλος, μπράος και πρέπει να είναι και για ρομαμούνα. Γιατί μιλάει πολύ και τη στείνει και αυτός έξυπνος. Φαίνεται έξυπνο παιδί. Έξυπνος είναι. Έγινε ένα αυγολέμον. Καλό μεσημέρι. Άντε πάει παρακαλώ. Τι από όλους αυτούς θα με λογαριάσει. Πες μου αυτό τουλάχιστον. Ναι, πρόσεξε γιατί. Διότι ναι.